Μια διαφορετική ημέρα ξημέρωσε σήμερα στην Αττική αλλά και σε όλες τις περιοχές που βρίσκονται στο κόκκινο επιδημιολογικά. Σε μια Ελλάδα που η έκρηξη κρουσμάτων κοκκινίζει τον επιδημιολογικό χάρτη όλο ένα και πιο πολύ. Χτες στη χώρα καταγράφηκαν 1.152 νέα κρούσματα, ενώ ο αριθμός των διασωληνωμένων εκτοξεύτηκε στους 153. Τα Χριστούγεννα βέβαια είναι περίπου 50 μέρες από τώρα. Ναι. Ελπίζουμε ότι σε μία περίοδο 3 με 4 εβδομάδων η κατάσταση θα είναι ελέγξιμη. Βέβαια θα μας το δείξει και η πράξη του πόσο γρήγορα θα μειωθούν τα κρούσματα, που εξαρτάται και από το πόσο θα τηρηθούν τα μέτρα. Από σήμερα το πρωί και για τις επόμενες 4 εβδομάδες στις περιοχές που βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό, η μάσκα είναι υποχρεωτική παντού. Η κυκλοφορία απαγορεύεται 12 με 5 το πρωί, επιβάλλεται τηλεργασία στο 50% των επιχειρήσεων, ενώ υποχρεωτική είναι τηλεκπαίδευση στα πανεπιστήμια. Όμως μπαίνει λουκέτο και στην εστίαση, με εξαίρεση τα take-away και το delivery, στους αρχαιολογικούς χώρους και τα μουσεία, στα γυμναστήρια, τις εμποροπανήγυρες, στα κέντρα διασκέδασης, στους κινηματογράφους και τους παιδότοπους. Οι αντιδράσεις στον κόσμο της εστίασης είναι έντονες, με τους επιχειρηματίες να εξήγουν ότι δεν βγαίνουν. Θα είμαστε 80% κάτω. Ναι. Δεν το συζητάμε αυτό. Πρέπει οπωσδήποτε για 6 μήνες στα ενίκια να μας κάνουν το 40%. Την ίδια ώρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν απέκλεισε ένα καθολικό lockdown. Δεν αποκλείεται αυτό με βάση την εξέλιξη που έχουμε δει σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Γι' αυτό έχουμε πει από την αρχή ότι δεν διστάζουμε να κάνουμε αυτό που επιβάλλει η επιδημιολογική κατάσταση. Ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι τα κρούσματα σε παιδιά και εφήβους ηλικίας νέος 17 ετών τετραπλασιάστηκαν από την ημέρα έναρξης της σχολικής χρονιάς, αφού από τις 14 Σεπτεμβρίου έχουν καταγραφεί 2.312 κρούσματα. Και έτσι από την έναρξη της πανδημίας μέχρι σήμερα, 3.088 ανήλικοι έχουν βρεθεί θετικοί στον κορονοϊό. Ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας ενημέρωσε χτες τους τομεάρχες υγείας των κομμάτων της αντιπολίτευσης για την κατάσταση στα νοσοκομεία, με τον τομεάρχη υγείας του ΣΥΡΙΖΑ να κάνει λόγο για αφόρητη πίεση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Είμαστε σε μια πολύ δύσκολη φάση. Το καταλαβαίνουν οι πάντες αυτό. Χάνεται ο έλεγχος, κατά την άποψή μου. Έχουμε μια εκθετική αύξηση κρουσμάτων τις τελευταίες μέρες. Η πίεση στο σύστημα υγείας έχει γίνει αφόρητη. Το μεγάλο στοίχημα είναι να αντέξει το σύστημα υγείας και να αποφευθεί ένα καταστροφικό lockdown.